δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης, Παρασκευή σήμερα 14 Φεβρουαρίου. Πάμε να δούμε μαζί την ειδησιογραφία αναλυτικά. Ποσοστά ρεκόρ καταγράφει και πάλι ανεργία στην Ελλάδα, με το δείκτη να σκαρφαλώνει στο 29% για το μήνα Οκτώβριο. Το αντίστοιχο ποσοστό για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φτάνει το 29,8%, με τους συνδικαλιστικούς φορείς να κάνουν λόγο για μαύρο μέλλον, αν δεν ληφθούν ισχυρά μέτρα ανάσχεσης του κύματος που συνεχώς μεγαλώνει. Ένας στους τρεις Έλληνες πλέον είναι άνεργος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα για το μήνα Οκτώβριο αγγίζει το 28%, ενώ για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυτό το ποσοστό φτάνει το 29,8%. Σύμφωνα με τις πλέον δυσίωνες εκτιμήσεις, η ανεργία μέσα στο 2014 θα ξεπεράσει το 30%. Με αυτά τα ποσοστά, πάντως, η Ελλάδα είναι και πάλι πρωταθλήτρια στην ανεργία σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε πια πρωταθλητές, έλεγε ένα παλιό τραγούδι. 29,7 στην περιφέρειά μας. Έχουμε πιάσει τα πρωτεία στην ανεργία, δυστυχώς όμως. Αλλού πουθενά δεν είμαστε πρώτοι. Αποδεικνύεται ότι τα συνδικάτα είχαν δίκιο τόσο καιρό που φωνάζανε ότι αυτή η πολιτική είναι λάθος. Βεβαιωνόμαστε συνεχώς κάθε μήνα που βγαίνει η Ελστάτ και λέει τα αποτελέσματα της μέτρησης της ανεργίας. Τον προηγούμενο μήνα ήταν 27, τώρα πήγε 27,7, τώρα πήγε 28. Και τον επόμενο, δυστυχώς, γιατί είναι μέτρηση για τον Οκτώβριο, θα είναι περισσότερο. Μακάρι να διαψευστώ και να σταματήσει αυτή, αλλά έτσι θα πάει. Αυτό που μένει λοιπόν είναι να αλλάξουν πολιτική. Άλλωστε το είπανε και η Επιτροπή της Τρόικας που ήρθε. Το μόνο που καταφέρανε να κάνουν αυτές οι πολιτικές που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα είναι να αυξήσουν τα λοκέτα, να αυξήσουν την ανεργία και να αυξήσουν και το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που ζει κοντά στο όριο της φτώχειας. Αν είναι ικανοποιημένοι με αυτά τα αποτελέσματα, ας συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Ο κόσμος, έχω την εντύπωση, ότι δεν θα τους το επιτρέψει. Εν τω μεταξύ, το Εργατικό Κέντρο Εύρου ετοιμάζει ειδική ημερίδα για τις αρχές του επόμενου μήνα με θέμα την ανεργία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ημερίδα θα γίνει μάλιστα σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης. Εμείς, σαν Εργατικό Κέντρο, επειδή τα νούμερα τα ξέρουμε, ετοιμάζουμε μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο μία ημερίδα, όπου το Εργατικό Κέντρο θα καλέσει τον κύριο Ρομπόλη, με θέμα την ανεργία και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Θα μιλήσουν οι ειδικοί, θα τα πούμε κι εμείς, ίσως προβληματιστούν, ίσως στείλουμε κάποιο μήνυμα στα κέντρα εξουσίας να μας λάβουν πιο σοβαρά υπόψη, γιατί ο Εύρος αιμορραγεί. Η εκτίμηση που υπάρχει στους συνδικαλιστικούς κύκλους είναι ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι ο κύριος τομέας απασχόλησης των Ελλήνων και γι' αυτό χρήζει στήριξης, ειδικά σε εποχές όπως αυτή που διανύουμε. Μα ο κύριος όγκος των εργαζομένων είναι μέσα από τη μικρομεσαία επιχείρηση. Το 90% των εργαζομένων δουλεύει σε επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων. Ούτως ή άλλως το λέμε εμείς σαν Εργατικό Κέντρο χρόνια τώρα, ότι αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να στηριχτούν. Γι' αυτό τους λέμε. Και πολλές φορές, άμα θυμάστε και σε εκδηλώσεις εδώ μπροστά σε συγκεντρώσεις στο Εργατικό Κέντρο, τους δώσαμε και βήμα, ήμασταν μαζί. Δεν τους θεωρούμε αντίπαλους τους μικρομεσαίους, τον Εμπορικό Σύλλογο, ας πούμε. Δεν είναι αντίπαλοι. Είναι εργαζόμενοι κι αυτοί, γιατί όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακές, πάνε με κάποιον συγγενή, με κάποιο φίλο, με κάποιο γνωστό. Δεν είναι επιχείρηση, δεν είναι το σκληρό αφεντικό που λέμε. Είναι εργαζόμενοι ουσιαστικά. Να μείνουμε στο θέμα και να καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον εκπρόσωπο τύπου της ΓΕΣΕΕ, τον κύριο